σπίρτα. Μία, ένα εκατοστό. Αν πήρα αυτή από τη χώρα μου, θα κάνω πόλεμο. Ένα εκατοστό. Ένα. Αυτό είναι υποχρεωμένο το κάνει ο ηγέτης. Ο ηγέτης που δεν διαπραγματεύεται την εξωτική αξιοπρέπεια. Αλλά δεν κάνεις διάλογο υπό συνθήκες εκβιασμού. Αλλά συμποθέσουμε πως πάμε και οι δύο πλευρές με ειλικρινή διάθεση. Όχι στον Τούρκο. Είμαι ο πρωθυπουργός και πάμε με ειλικρινή διάθεση με την Τουρκία να συζητήσουμε. Δεν λέω όχι στο διάλογο. Όχι, όχι, όχι. Απλά λέω πως πρέπει να γίνει ο διάλογος. Και το λέει και η κυρίες. Πως πραγματικά πρέπει να κάνουμε διάλογο με την Τουρκία. Στα γρήγορα. Η Ελλάδα πρέπει να εκφράσει κάποια δικά της αιτήματα, απαιτήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο πάντοτε. Όχι να παραβιάσουμε το διεθνές δίκαιο. Και να προτάξει τα ελληνικά αιτήματα στην Τουρκία. Η Τουρκία έρχεται μια σειρά αιτημάτων. Η Ελλάδα πρέπει να πάει. Πρέπει. Ποια είναι αυτά. Πρώτον, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο, όπως και στο Ιόνιο και παντού. Το προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Το είπα στη Βουλή αυτό που λέω. Δεν το λέω εδώ μόνο. Δεύτερον, αναγνώριση ολόκληρης ελληνικής ΑΟΣ και οικονομικής στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Τέλος, το προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Θα γίνει κλειστή ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Η δικιά μας, τέλος. Πάμε εκεί να συζητήσουμε, έτσι. Είναι δικά μας και πάμε να συζητήσουμε τώρα. Όχι αν είναι δικά μας, τα κατακυρώνουμε. Αποχώρηση των κατοικικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Όλοι να φύγουν οι Μογγόλοι από την Κύπρο. Τέλος. Αυτά ζητάω εγώ. Αυτά ζητάει η ελληνική λύση. Και όχι μόνο. Τέταρτο. Εφαρμογή της συνθήκης Λοζάνης για ύπνο και τέμεθο. Ζητώ αυτό δίκαιο το όπως πρώτο τέτοια. Όπως το έκανε Γαργάρα. Άρχισε να μασάει λίγο. Δεν έχει το παίξει ο φίλος μου υπουργός εξωτερικών. Λίγο πιο διαφωνών. Διαφωνούντας με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά μετά το έκανε Γαργάρα. Αυτοδιοίκητο ελληνική αστυνομία θέλει το νησί. Έτσι λέει η συνθήκη Λοζάνης. Αυτοδιοίκητο ύπνο και τέμεθο. Αποζημίωση και επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη των εκδιωχθέντων Ελλήνων ή των κληρονόμων τους. Περίπου 100 με 150 χιλιάδες άνθρωποι. Έκτον, επιστροφή στο καθεστώς της Εκκλησίας όλων των εκκλησιών στην Τουρκία που έχουμε τραπεί στην Τσαμιά. Αυτά ζητάω, εγώ αυτά θα ζητούσα. Όταν ξέρω ότι άλλο ζητάει θράκι και ότι του κατέβει στο κεφάλι, δεν πάω με μηδέν αιτήματα. Ζητώ κι εγώ 10. Καθιέρωση της Αγίας Σοφίας ως Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να σταματήσει ο Πατριάρχης να είναι μόνο τουρκοϊπνικός, όπως οι Καθολικοί. Ο Πάπας δεν είναι μόνο από τη Ρώμη. Μπορεί και από την Αφρική και την Αργεντινή, μπορεί και από την Αυστραλία, μπορεί και από που θέλεις. Έτσι ήταν και η Γη μας, η Ελλάδα ο αντέξιμος. Όδο, να σταματήσει πραγματικά να διαλυθεί η στρατιά Αιγαίου, τέλος στα στρατιά Αιγαίου, να φύγουν οι θύρες των Τούρκων από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ώστε όταν οι Τούρκοι ζητήσουν αποστατικοποίηση του Αιγαίου, να έχει θέσει εσύ ήδη θέμα αποστατικοποίησεως όλης της περιοχής σε βάθος 500 χιλιόμετρων για να μπορείς να το ζητήσουν. Επίσης, διάλυση του γλυκού αποβατικού στόλου, ας το πάρει στην Μαύρη Θάλασσα. Αλλά όχι στη Μικρά Ασία, όχι και εδώ στην Κύπρο μας, όχι εκεί. Μόνο στη Γεωργία Στόχο ήταν την Κρατσιά. Επίσης, δημιουργία αποστατικοποιημένης και αποπυρατοποιημένης ζώνης στα 500 χιλιόμετρα. Αναγνώριση από την Τουρκία του χειροκροτήρα του ποντίου. Συγκεκριμένα πράγματα. Αναγνώριση γενοκτονίας Αρμενίων, αναγνώριση γενοκτονίας Ελλήνων Μικράς Ασίας, αποζημίωση για την Ανατολική Θράκη κτλ. Αναγνώριση Ασσυρίων γενοκτονιών και όλων αυτών για την Τζίνα. Έτσι λοιπόν και λες, οκ, πάω σε διερευνητικές. Φέτο αυτά, έλα εδώ παλικάρι μου τώρα εσύ, αφού σε κοστιμώξει με τα αιτήματά μου, να μου πεις τι μου στάλει, τι θέλεις. Αυτό σημαίνει κάτι διάλογο. Αυτό σημαίνει κάτι διάλογο. Αλλιώς, όταν πηγαίνει με λευκή κόλλα και άλλο έχει 10 αιτήματα, στο διάλογο, άλλο που έχει 10 θα πάρει 5. Έχω άλλη τώρα Γιάννη. Γιατί με αυτά τα αιτήματα οι πρώτοι που θα κάνουν διάλογο θα είναι οι Τούρκοι. Θα πούνε άλλο δεν έχουμε διάλογο εμεί έτσι. Και εκεί θα φανεί και θα πέσει η μάσκα. Πήγε ο χρόνο πάνω στα προϊόντα γρήγορα γρήγορα και επανέρχομαι σε λίγα λεπτά με ένα θέμα στο ζωολογικό φάσερ. Θα δείτε ένα βίντεο και θα σα κάνω μια ανάλυση για τα 12 μίλια για το κράτος Μπέλη με χάρτες για να καταλάβει ότι δεν είναι Τούρκοι, δεν πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Και ένα βιντεάκι με αποκαλύψει κλονιστική ασύλιο.